του Ιησούς στο Δημήτρη, γιατί ποιο το νόημα. Λοιπόν, παιδιά, με τι ξεκινάμε? Με τις σκιές. Με τις σκιές, να σβήσουν τα φώτα τώρα. Μόνο σκιές. Ο Δημήτρης και η Δανάη από τη Νέα Σμύρνη έπαιξαν με τις σκιές τους και θα θέλαμε να μάθουμε τα μουσικά τους ερεθίσματα. Ξεκινάμε από τη Δανάη. Λοιπόν, εγώ δεν ακούω όλα τα είδη της μουσικής,
Απλά έχω επηρεαστεί από τους Eurythmics, λίγο. Δεν μπορεί, και από άλλα συγκροτήματα. Και από άλλα, αλλά περισσότερο από Eurythmics. Άνι Λένοξ και Σία, έτσι. Να μας πει και ο Δημήτρης όμως, από τι έχει επηρεαστεί. Είναι πολλά τα ακούσματα. Βέβαια, η μουσική που παίζουμε έχει επηρεασμούς από διάφορα group και από διάφορα είδη μουσικής. Αλλά μπορώ να πω ότι μου αρέσει. Είναι βασικά ακούσματα. Δεν είναι ότι προσπαθούμε να παίξουμε κάτι σαν κι αυτούς. Τελικά μουσική είναι μία, έτσι δεν είναι. Πες τέλος πάντων τι σου αρέσει. Να πω. Pink Floyd ακούω πάρα πολύ. Stones μου αρέσει. Το τείχος έπεσε εντωμεταξύ, έτσι. Έπεσε, ευτυχώς. Μπορούσε να πέσει και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα τείχος. Τεράστιο. Δεν φαίνεται. Χιλιομέτρων. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω, αν δεν κάνετε δισκογραφική καριέρα, που δεν το εύχομαι, θα συνεχίσετε να παίζετε με το ίδιο ενδιαφέρον? Οπωσδήποτε. Η μουσική δεν είναι μόνο για να βγάζει λεφτά, δεν είναι μόνο τρόπος ζωής, ούτε εμπόριο, είναι και για να τη βρίσκει κανείς. Για να κάνει το προσωπικό του κέφι. Έτσι, Δανάη. Πολύ ωραία. Είναι και τρόπος έκφρασης. Τρόπος έκφρασης. Δεν πουλιέται μόνο. Πολύ ωραία, δεν πουλιέται. Πάμε για λάθη. Υπάρχουν όμορφα λάθη και άσχημα λάθη. Λέβαια. Τα δικά σας λάθη θα κρίνει η σημερινή μας επιτροπή και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο ρυθμό της νεολαίας. Δεν κάνανε λάθη τα παιδιά, προς Θεού. Ούτε λάθη ούτε πάθη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχαριστούμε και την εκπομπή και την ΕΤ2 και εσένα και το...
Τέλος πάντων, περισσότερο εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί σκοπός της εκπομπής μας είναι να προβάλλει νέους που ασχολούνται με τη μουσική. Αυτό είναι το σλόγγαν που έχουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε και πάλι και υπομονή για τα αποτελέσματα. Καλή επιτυχία, παιδιά.